ότι μελετώντας τα βιβλία, όπως παράδειγμα, ξαναλέω, υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Patterns for Jazz, που είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι γενικά για να λύνεις, ας πούμε, δάκτυλα. Το οποίο έχει διάφορα patterns. Τι είναι το pattern? Ένα σχεδιασμός από νότες, δηλαδή μια σειρά από νότες. Μια φρασούλα. Και σου λέει, ξέρω εγώ, θα παίξεις αυτό σε όλους τους τόνους. Είναι στα γράφη στην αρχή και μετά από μόνο σου από μνήμης, για να μάθεις να παίζεις και απ' έξω, θα παίζεις σε όλους τους τόνους. Εντάξει, τα μελετάς, αλλά αυτός δεν στο λέει ότι παίζοντας όλους τους τόνους θα μάθεις να αυτοσχεδιάζεις. Απλά σου λέει ότι πρέπει να λύσεις τα χέρια σου σε όλους τους τόνους, γιατί τα κομμάτια που παίζουμε δεν είναι γραμμένα ούτε όλα στην ντο ματζόρε, ούτε είναι όλα σε έναν τόνο. Είναι σε διάφορους τόνους. Άρα λοιπόν η φρασιολογία δεν είναι τίποτα άλλο από φράσεις οι οποίες μεταφέρονται από τόνο σε τόνο. Άρα τα χέρια πρέπει να είναι λυμμένα. Δηλαδή ο παίχτης πρέπει να ξέρει πολύ καλά τις κλίμακες παίζοντας, για να μπορεί με μεγάλη ταχύτητα την ώρα που παίζει να αλλάζει και να πηγαίνει από τη μία στην άλλη σύμφωνα με τη συγχορδία ή σύμφωνα πολλές φορές με αυτό που ακούει. Γιατί μην νομίζετε ότι όλοι όταν αυτοσχεδιάζουν οι αυτοσχεδιαστές πηγαίνουν μόνο με το μυαλό, δηλαδή παίζουν δύο ακόρντα ένα για να παίξω, αλλιώς δεν μπορώ.